Λιγότερο από 24 ώρες μετά την επίτευξη συμφωνίας, το Eurogroup η Αθήνα κάνει απολογισμό και μετρά κέρδη και δεσμεύσεις για την επόμενη μέρα, με το βλέμμα στραμμένο και στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Χρειάστηκαν 3 meetings του Eurogroup, 3 συνεδριάσεις, έτσι ώστε να αλλάξουμε σελίδα. Να αλλάξουμε σελίδα ως Ελλάδα και να αλλάξουμε και σελίδα ως Ευρώπη. Η διαπραγμάτευση γίνεται για να επιτευχθεί μια συμφωνία. Η διαπραγμάτευση σημαίνει ταυτόχρονα αμοιβαίες κινήσεις συμβιβασμού, αλλά και ταυτόχρονα σημαίνει να έχεις τη δυνατότητα να φανταστείς, να διανοηθείς τη ρήξη. Ότι θα πεις όχι σε αυτό που θα σου προτείνουν, εφόσον αυτό που σου προτείνουν δεν είναι σωστό και δεν είναι σωστό στη βάση ότι δεν έχεις τη λαϊκή εντολή να το αποδεχτείς. Τι κέρδισε όμως η Αθήνα μετά τις εργόδεις διαπραγματεύσεις και ποιες είναι οι δεσμεύσεις που ανέλαβε? Η κυβέρνηση λέει πως απετράπει η λήψη ηφαισιακών μέτρων και ταυτοχρόνως πήρε το πράσινο φως να προχωρήσει σε σειρά παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, οι οποίες θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερες. Στα κέρδη της συμφωνίας εγκαταλέγεται το ψαλίδισμα του στόχου του πρωτογενούς πλεονάσματος, καθώς το ύψος του θα προσδιορίζεται ανάλογα με τις συνθήκες στην οικονομία και σε συνεννόηση με τους εταίρους. Όσο για την Τρόικα, ο όρος φαίνεται ότι εγκαταλείπεται και η εποπτική διαδικασία θα γίνεται από τους θεσμούς. Η ελληνική πλευρά φαίνεται ακόμη ότι έπεισε τους εταίρους της για μια ευελιξία που θα αφορά στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, ενώ επιστέγασμα θα αποτελέσει ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο που θα έρθει τον Ιούνιο και θα περιλαμβάνει μέτρα έξυπνης ελάφρυνσης του χρέους. Ανατρέψαμε το αποπνικτικό πρωτογενές πλεόνασμα, την δέσμευση για αποπνικτικό πρωτογενές πλεόνασμα του 3% φέτος, όταν πέρυσι είχαμε πιάσει 1,5%. Αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα που θα πετύχουμε φέτος θα συνάδει, όπως λέει και η απόφαση η σημερινή του Eurogroup, θα συνάδει απόλυτα με την κοινή μας εκτίμηση των εταίρων μας και ημών όσο αφορά τις πραγματικές συνθήκες που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία. Ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, που βλέπει τελείως διαφορετικά το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης, το σχολίασε με έναν δεικτικό τρόπο. Ich will das alles nicht gegen die Folie der Erklärungen, die wir in Griechenland in den letzten Monaten halten. Gehabt haben, die haben es sicherlich schwierig genug, das ihren Wählern zu erklären. Wir wollen sie noch nicht schwer machen. Η Αθήνα όμως αποδέχθηκε ότι η νέα συμφωνία είναι επί τη βάση του τρέχοντος προγράμματος, ότι θα παρουσιάσει μέχρι τη Δευτέρα λίστα μεταρρυθμίσεων, τις οποίες θα συμφωνήσει και θα προωθήσει εντός 4 μηνών, δεσμεύτηκε ότι δεν θα προχωρήσει σε μονομερείς ενέργειες, ενώ το κούρεμα του χρέους δεν βρίσκεται πλέον στο τραπέζι. Ακόμη αποδέχεται ότι διατηρείται η διαδικασία της αξιολόγησης και της επιτήρησης από τους θεσμούς, που θα κρίνουν και το αν θα αποδεσμευτεί η επόμενη δόση. Και τέλος, τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα παραμείνουν διαθέσιμα, προκειμένου όμως να αξιοποιηθούν από για την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος. Solange das Programm nicht successfully concluded ist, gibt es keine Auszahlung. Keine. Denn das ist klar. Nur die letzte Tranche, die noch nicht ausgezahlt ist, wie die anteiligen SMP-Profits hängen ab von einem erfolgreichen Abschluss des Programms. Und deswegen ist es auch im Interesse Griechenlands. Eigentlich hätten sie es schon Ende Dezember gebraucht und sie suchen also besser. En segundo lugar, se acepta que la extensión del programa tiene que ser completo, es decir, no solamente de la financiación, sino también de las condiciones que se acordó por el anterior gobierno, el anterior programa. Τα ορόσημα που έχει μπροστά της η ελληνική κυβέρνηση είναι η κατάθεση μέχρι τη Δευτέρα της λίστας των μεταρρυθμίσεων, η οποία θα πρέπει να εξειδικευτεί και να συμφωνηθεί οριστικά με τους εταίρους μέχρι τον Απρίλιο. Τον Ιούνιο θα γίνει η πρώτη αξιολόγηση για την πορεία υλοποίησής τους και κατόπιν θα γίνει εκταμείευση της δόσης που εκκρεμεί. To summarize, let me say that I think this is a very positive outcome. It will allow us step by step to get the work we have to do together with the Greeks back on track. And hopefully we can make a good start with that next week. Το περιεχόμενο της συμφωνίας περιέγραψε σε πιο ήπιους τόνους ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολόντ. Sur la Grèce, il y a eu hier un accord qui a été trouvé, qui respecte à la fois les engagements que la Grèce doit produire pour avoir des financements et en même temps qui accorde à la Grèce un programme qui va donc aller jusque dans 4 mois.